Καταδίκη Βολιώτη για ενδογενειακή βία. Τη χτύπησα κατά λάθος, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ο Βολιώτης, πρωταθλητής μάλιστα, ο οποίος είχε γρανθοκοπήσει την 39χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους. Το περιστατικό ενδοκρινιακής βίας είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο. Τότε η 39χρονη γυναίκα είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο αιμοφυρτή με κάταγμα στη μύτη. Ήταν απόγευμα συγκεκριμένα της 6ης Ιουνίου του 2023, όταν η 39χρονη είχε πάει στο σπίτι του Βολιώτη, με τον οποίο είχαν χωρίσει προκειμένου να πάρει το παιδί τους. Το παιδί διέμενε με τον πατέρα του κάποιες ημέρες στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας που είχαν αποφασίσει μετά την έκδοση του διαζυγίου. Ο άντρας κατέγραφε σε βίντεο στο κινητό του τις αντιδράσεις του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να φύγει με τη μητέρα του και ότι ήθελε να μείνει με τον ίδιο. Η γυναίκα αντέδρασε σπρώχνοντας τον 34χρονο, ο οποίος την γρανθοκόπησε. Η 39χρονη άρχισε να αιμορραγεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Βολιώτης αθλητής είχε καταθέσει βάρος της μήνυση για ενδοοικογενειακή βία με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί. Απάντησε επίσης με μήνυση 39χρονη και συνελήφθηκε ο αθλητής με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Η υπόθεση τελικά εκδικάστηκε με τον 34χρονο να υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να χτυπήσει την 39χρονη πρώην σύζυγό του. Υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι εκείνη ήταν που του επιτέθηκε πρώτη με αποτέλεσμα τρομάξει. Σύμφωνα με τον ίδιο, έσκυψε και όταν πήγε να σηκωθεί, τη χτύπησε με τον αγκώνα του κατά λάθος στη μύτη. Το δικαστήριο δεν πίστηκε και τον έκρινε ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.